Όσον αφορά για το θέμα αυτό της δήλωσης του Μητσοτάκη για τα Τέμπη, πρέπει να πούμε το εξής, ότι εδώ υπάρχουν μεγάλες ευθύνες για αυτό το έγκλημα, το οποίο ήταν προδιαγεγραμμένο, όπως είπα, και δεν μπορεί κανείς σήμερα να κρύβεται. Ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ. Το θέμα του των σιδηροδρόμων είναι διαχρονικά οι ευθύνες. Τι έγινε? Έγινε μια ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ. Βλέπετε ότι πουλήθηκε ή παραχωρήθηκε, όπως θέλετε πέσω το ΟΣΕ, από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ιταλική, στον Ιταλικό σιδηροδρόμο. Τα βαγόνια με τις ράγες δεν έχουν καμία σχέση. Άλλος έχει την ευθύνη για τα βαγόνια, άλλος για τις ράγες. Υπήρχαν σοβαρές προειδοποιήσεις, όπως υπόθηκε, της κυβέρνησης. 12 Γενάρη του 2023 γινόταν μια συζήτηση για τη συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Αντιστοιχημάτων Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών. Ναι. Εκεί λοιπόν βάλαμε όλα τα ζητήματα. Ότι το δίκτυο δεν είναι συντηρημένο, ότι δεν υπάρχει στελεχωμένο με προσωπικό, το κατάλληλο προσωπικό, ότι δεν υπάρχει εκπαίδευση και ότι λείπει η τηλεδιοίκηση. 12 Ιανουαρίου. Και ότι εδώ υπάρχει μπροστά μας ζήτημα μεγάλου δυστυχήματος. Ναι. Το λέγαμε τότε στη Βουλή. Και δυστυχώς η κυβέρνηση δεν πήρε κανένα μέτρο. Έχει μεγάλες ευθύνες για αυτό το έγκλημα στα Τέμπη. 2,5 εκατομμύρια κόσμος κατέβηκε στους δρόμους όλη αυτή την περίοδο με κύριο σύνθημα ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Εμείς λοιπόν λέμε ότι οι ζωές είναι αυτές που πρέπει να μπαίνουν μπροστά και η ασφάλεια των μεταφορών. Δεν υπάρχει ασφάλεια των μεταφορών. Οι εργαζόμενοι λοιπόν απεργούσαν. Παράνομες οι απεργίες. Να. Έχει μεγάλη ευθύνη και αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενοι, αλλά και οι πιο προηγούμενοι, για το θέμα της πολιτικής προστασίας. Της απελευθέρωσης των μεταφορών. Να. Για το, πάμε το τώρα στο γενικό. Κυβέρνηση ειδικού σκοπού που λέει. Ναι. Είναι ένα άλλο, μια άλλη προσπάθεια που κάνει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ για να απευθυνθεί σε έναν κόσμο ο οποίος τον εγκαταλείπει και λέει ότι εδώ θα κάνουμε μια κυβέρνηση για τα Τέμπη ή για, για τις υποκλοπές. Ενώ όμως από το 2016 υποκλέπτανε τις συνομιλίες της Σχετικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ναι. Από το 2016 μάθαμε ποιος. Έως το 2022. Δεν μάθαμε, δεν διερευνήθηκε, προσπάθησαν να βάλουν εμπόδια στη διερεύνηση αυτού του σκανδάλου. Σωστά. Πήγε να μπει στο αρχείο, με την παρέμβαση λοιπόν στα... έμεινε ζωντανό, να το πούμε έτσι, και εμείς θα κάνουμε το ό,τι μπορούμε να κάνουμε, τέλος πάντων, έτσι ώστε αυτό το θέμα να διερευνηθεί. Έχουν ευθύνες εδώ το νομικό πλαίσιο που υπάρχει. Αυτό το ειδικού σκοπού γενικά, εσείς πώς το ακούτε, τέτοιου τύπου κυβερνήσεις? Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι ειδικού σκοπού. Καμία κυβέρνηση. Όποιο είναι απάνω, ό,τι του κάτσε θα το κυβερνήσει. Δεν ασχολείται με λίγα ζητήματα. Είναι δυνατόν? Εγώ σας λέω, μεθαύριο υπάρχει σύνοδος του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, δεν θα πάει αυτή η κυβέρνηση ειδικού σκοπού? Και τι θα πάει να κάνει? Να πάει λοιπόν εδώ, να συμφωνήσει με τον ΝΑΤΟ. Θα του κράσει κάτι, δηλαδή μια καμία πολιτική. Μα είναι δυνατόν. Ασχολείται με όλα τα ζητήματα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κυβέρνηση λίγο. Χρήστο, πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Ναι. Πώς εσείς τώρα που βλέπετε, ας πούμε, δημοσκοπικά, όσο δίνετε σημασία σε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, κοιτάτε. Πώς το βλέπετε τώρα που ανεβαίνετε, που σε όλους σας έχουν παραπάνω, που αυτό που έχετε γίνει λίγο τη μόδα, που. Αλλιώς, ρε παιδί μου, είναι λίγο. Ένα περίεργο πράγμα, ας πούμε. Ότι ανεβαίνουμε δεν είναι υπόθεση αυτών των ημερών. Είναι μια δράση του ΚΚΕ όλα τα προηγούμενα χρόνια, χώρο το χώρο, γειτονιά τη γειτονιά, για να μπορέσουν να είναι μπροστά οι ανάγκες του ίδιου του λαού μας, οι οποίες έχουν τσακιστεί από αυτή την πολιτική και των κυβερνήσεων διαχρονικά τα τελευταία χρόνια, με τα τρία μνημόνια, με το υπερμνημόνιο του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και με όλη αυτή την πολιτική και τα μέτρα που παίρνονται είτε με τον νόμο Χατζηδάκη, είτε με όλα τα υπόλοιπα μέτρα. Και σήμερα βλέπετε ότι το 30% του λαού μαζί κάτω από τα όρια της φτώχειας, 80% του μισθού πηγαίνουν για τρόφιμα και ενίκιο, 65% ο κόσμος δεν καλύπτει ανάγκες του. Κύριε Κατσότη, φοβάστε επανάληψη του 2012, αν επιτρέπετε. Επανάληψη, για το ΚΚΕ φοβάστε επανάληψη του 2012, γιατί στις πρώτες εκλογές του Μαΐου είχε πάρει 8,5% και μετά έπεσε στο 4,5%. Δηλαδή, αν πάμε σε δεύτερες εκλογές, καταλαβαίνετε ότι θα υποστούν μεγάλη πίεση, θα δεχτούν μεγάλη πίεση τα κόμματα που λέγονται τα μικρότερα, ας πούμε, πάσο, ΚΚΕ. Γνωρίζουμε ότι ο κύριος Τσίπρας απευθύνεται σε έναν κόσμο ο οποίος φεύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και θέλει να ψηφίσει το ΚΚΕ.
Εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι τώρα το 12, δεν είναι το 15. Έχει πείρα ο κόσμος από τη διακυβέρνηση του, του κυρίου, του ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων, και, το, και με τα μνημόνια, ψήφισε το τρίτο μνημόνιο, αλλά και σαν αντιπολίτευση. Δεν ήταν αντιπολίτευση. Ήταν συμπολίτευση. Ψήφισε το 50% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας εμβληματικό νομοσχεδίο. Λέει όμως το εξής. Και 70% λέει, το Πασό. Μετά λέει η απλή αναλογική θα έχει και κάποιες ευθύνες. Είπαμε φιλοκομή. Και λέει, ενώ κόβει τις γέφυρες με το Βαρουφάκι ο κύριος Τσίπρας, λέει, εχθές είπε ουσιαστικά, το αφήνει ορθάνοιχτη την πόρτα για το ΚΚΕ. Και λέει, ας αναλογιστούμε τις ιστορικές ευθύνες. Έχουμε κοινή περπατησιά σε βασικά κομβικά ζητήματα που αφορούν την κοινωνία. Και αν μου επιτρέπετε, να γιατί δεν ανταποκρίνεται, να σου λέει. Να μην θα μιλήσετε. Θα μιλήσετε. Να μην απαντήσει, κύριε Δημοκρατή. Καλά, όλοι σε όλους κάνετε κριτική. Ακούστε, εμείς λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν μια κυβέρνηση η οποία υπηρέτησε τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων στις κατευθύνσεις αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και όλων των σχεδιασμών που είχε αστική τάξη. Αυτό είναι γνωστό. Είναι η χειρότερη κυβέρνηση. Χειρότερη πριν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή που θα έρθανε ακόμα χειρότερη. Χειρότερη κυβέρνηση. Ήταν το ΣΥΡΙΖΑ. Λέω, ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε την απλή αναλογική. Χειρότερη κυβέρνηση. Ευνοήσαμε το 90% των υπερκερδών των εταιριών ενέργεια. Τότε λοιπόν ήταν χειρότερη. Ευνοήσαμε, τώρα ευνοήσαμε, είναι ο Μητσοτάκης χειρότερη. Και αυτή η κυβέρνηση που θα έρθει θα είναι χειρότερη. Πρέπει να απαντήσουμε. Και αυτή η κυβέρνηση που θα έρθει τώρα θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Γιατί οι δεσμεύσει είναι αυτέ οι οποίε τσακίζουν τον λαό. Εμεί λοιπόν ακόμα έχουμε πει καμία συμμετοχή σε κυβέρνηση, καμία ανοχή. Θα είμαστε λοιπόν και εδώ με το λαό, ο οποίος είναι στο καναβάτσο της ακρίβειας, των χρεών, λοιπόν, των μυστηριασμών. Επειδή σε δύο μέρες ο κόσμος πρέπει να αποφασίσει, πρέπει να αποφασίσει να έχει το αντίπαλο δέος απέναντι σε μια κυβέρνηση που θα προκύψει, η οποία έτσι κι αλλιώς θα είναι αντιλαϊκή. Και αυτό το αντίπαλο δέος είναι ισχυρό κουκουέ, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατό εργατικό λαϊκό κίνημα να εμποδίσει, να δυσκολέψει τα χειρότερα, να σκέφτονται δύο και τρεις φορές. Θα ακυρώσετε την απλή αναλογική, λέει ο Βασίλη. Ακούστε, άλλο απλά, η αναλογική απλά, και άλλο η κυβέρνηση. Απλά, η απλή αναλογική είναι να μην κλέβετε ψήφων του λαού. 50 χρόνια το ΚΚΕ λέει για την απλή αναλογική. Η απλή αναλογική να την κάψουμε την απλή αναλογική. Μπορεί να απαντήσω. Να πάμε στο εκλογικό σύστημα του Μητσοτάκη. Μπορώ να απαντήσω. Η απλή αναλογική είναι να μην κλέβετε. Με το εκλογικό σύστημα του Μητσοτάκη κυβέρνησαν δύο φορές. Δεν ήταν το ψηφίσαμε. Ακούστε, ναι. Είναι άλλο θέμα λοιπόν η απλή αναλογική. Και άλλο να στηρίξουμε μια κυβέρνηση. Άλλο να στήσουμε μια κυβέρνηση η οποία θα υλοποιήσει τους σχεδιασμούς του μεγάλου κεφαλαίου.